Στον αέρα τα χρήματα των σεισμόπληκτων σε Αχαΐα και Ηλία. Μία δήλωση βόμβα του βουλευτή Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας Νίκο Νικολόπουλου ήρθε να ταράξει τα νερά. Ισχυρίστηκε πως τα χρήματα που προορίζονταν για τους σεισμόπληκτους θα διατεθούν τελικά για την πληρωμή των απαλωτριώσεων της Ολυμπίας Οδού. Ιδάλλως θα διαλυθεί η Ερχολαβία. Οι απαλωτριώσεις έχουν ένα χρονικό περιθώριο 18 μηνών οι δικαστικές αποφάσεις των απαλωτριώσεων. Εκπνέει λοιπόν η προθεσμία και χρειάζονται, όπως είπε το τεχνικό επιμελητήριο και οι αρμόδιοι φορείς των μηχανικών, και δεν διαψεύστηκε αυτή η πληροφορία που κατεγράφηκε και δημοσιεύθηκε, χρειάζονται 35 εκατομμύρια, γιατί αν δεν δοθούν τώρα, τότε πράγματι διαλύονται οι εργολαβίες. Ακόμα μετράμε τις πληγές μας και όχι μόνο, θα πάμε και χειρότερα. Και αλίμονο στους βουλευτές που θα κατέβουν κάτω να μας ζητήσουν τον ψήφο. Μάλιστα, ο κύριος Νικολόπουλος έφερε το θέμα προς συζήτηση στην Βουλή και, όπως είπε, ζήτησε εξηγήσεις από τον Υπουργό Μεταφορών Μιχάλη Ρέπα, ο οποίος ούτε διέψευσε αλλά ούτε και συμφώνησε. Η πληροφορία λοιπόν που δεν διαψεύστηκε έλεγε ότι η εύκολη λύση, αυτά τα χρήματα, τα βρήκε το Υπουργείο Υποδομών, η κυβέρνηση, από το κωδικό που ήταν να δοθεί στους χιλιάδες σεισμόπληκτους της Αχαΐας και της Ηλίας. Το ενδεχόμενο τα χρήματα για τους σεισμόπληκτους σε Αχαΐα και Ηλία διατεθούν για άλλο σκοπό έχει εξαγριώσει τους κατοίκους της κάτω Αχαΐας. Μάλιστα, κάποιοι μένουν ακόμη σε ενίκιο, περιμένοντας τα χρήματα για να φτιάξουν τα σεισμόπληκτα σπίτια τους. Αρκετοί κατοίκοι πάντως σε Αχαΐα και Ηλία έχουν μείνει με την υπόσχεση ότι τα χρήματα θα τους δοθούν, με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα καταφέρουν να ολοκληρώσουν τα σπίτια τους που είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές από τον σεισμό του 2008. Κάποιοι μάλιστα μένουν ακόμη σε λιώμενα. Ο κόσμος έχει ξεκινήσει τα σπίτια του και τα φτιάχνει. Είναι στη μέση. Κάποιοι πρέπει να πληρώσουν. Τα έχουν ανάγκη τα λεφτά. Θα τους πει τώρα δεν σας τα δίνω. Δεν ζωστώ με τίποτα. Ήδη έρχονται καθυστερημένα και έχουν καθυστερήσει οι άνθρωποι να μπουν στα σπίτια τους και μένουν είτε σε ενίκια είτε σε δικούς τους ανθρώπους. Και δεν κινείται και η αγορά καθόλου και με τέτοιες δυσκολίες. Οπωσδήποτε δεν είναι σωστό καθόλου. Και ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας όμως Ανδρέας Παναγιωτόπουλος αντιδρά, λέγοντας πως το πρόγραμμα ανασυγκρότησης για την περιοχή που το έχει ανάγκη, ειδικά μετά τον σεισμό, δεν ήλθε ποτέ. Το πρόγραμμα ανασυγκρότησης της περιοχής δεν ήρθε ποτέ. Φανταστείτε το Δήμο το δικό μου, δεν έχει δημαρχείο, δεν έχει σχολεία, δεν έχει εκκλησίες, δεν έχει σπίτια, ο κόσμος στα κοντέινερ. Τι άλλο να πω δηλαδή. Αυτό πού να το πεις. Σε ποιον υπουργό να πας και να το πεις, που σου λέει δεν είμαι αρμόδιος.